Τα εμπόδια που έχουν παρουσιαστεί με δεδομένη την αναγκαιότητα ομαλής επανέναρξης και εξέλιξης των εργασιών επισκευής, ανακαίνησης και ανάδειξης του Μουσείου Αχίλιο, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Ξεκαθάρισε ότι η Περιφερειακή Αρχή θα είναι αυστηρή, ιδίως με δεδομένη την εμπλοκή που παρουσιάστηκε και η οποία δεν επιτρέπει την άμεση λειτουργία συνολικά των χώρων του Μουσείου, ενός από τα μουσεία της χώρας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα έργο στο οποίο δεν έχει καμία οικονομική συμμετοχή η ΕΤΑΔ, η οποία καρπώνεται τα ωφέλη από τη λειτουργία του μουσείου, ήδη 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο Αχίλιο θα είμαστε αυστηροί σαν περιφέρεια. Όπως ξέρετε, το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το περιφερειακό, δηλαδή αφαιρούν χρήματα από κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν στο σκέλος των μνημείων από την πλευρά της περιφέρειας, να φτιάξουμε τις εκκλησίες, να φτιάξουμε μουσεία, μνημεία. Δώσαμε τα λεφτά αυτά, τα δεσμεύσαμε τα 10 εκατομμύρια για το Αχίλιο, όμως όπως ξέρετε η εξέλιξή του είναι, μπορούμε να πούμε, καταστροφική για ένα τέτοιο μνημείο και η ποιότητα της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά κυρίως και τα οικονομικά αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο στο οποίο δεν συμμετέχει καθόλου η ΕΤΑΔ, δεν βάζει τη δικιά της συμμετοχή, εισπράττει από το Αχίλιο 3,5 εκατομμύρια το χρόνο και ερχόμαστε εμείς να κατασκευάσουμε από λεφτά που ανήκουν σε έργα βασικό, στο σκέλος των βασικών υποδομών για όλα τα Ιόνια, να τα διαθέτουμε για το Αχίλιο, το έργο να καθυστερεί, να τραυματίζει την εικόνα στο νησί μας και ιδιαίτερα, όπως ξέρετε, η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ υψηλή στο Αχίλιο, όχι μόνο για την Κέρκυρα, είναι το τρίτο στην Ελλάδα σε επισκεψιμότητα. Μεγάλα έσοδα χωρίς να μην υπάρχει καμία συμμετοχή. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε να υπάρχει συμμετοχή στη χρηματοδότηση και τη ΕΤΑΔ, η οποία δεν έχει και καλό κλίμα συνεργασίας και με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν Δήμοι και Περιφέρεια.